Έτσι, για να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια με την κυρία Ιντρέου. Αυτές τις αριθμίες που επωφελήθηκε η κυρία Ιντρέου και κάποιοι άλλοι καλοί έτσι, συμπολίτες μας να πούνε ότι γέμισε η Κέρκυρα σκουπίδια. 1η-1η-22. Τα ογκώδη έπνιξαν περιοχή, μια περιοχή. Δημοσίευμα του Κορφού TV News. 25 δεκάτου το 20. Κυρία Ιντρέου, Δημοτική Αρχή. Ηχοματερής το δάσος Κομπιτσίου. Φωτογραφία, δημοσίευμα, Κορφού TV News. Είναι μερικά, έτσι, είναι πολλά. 14 του 21. Στην περιοχή Νταμάρη. Χωματερή. Κυρίες και κύριοι, δείτε τα σας παρακαλώ πολύ. Είναι δημοσιεύματα. Το 21. Πάμε και στο 23, πέρσι. 23-8-23. Έβγαλαν το κοντέινερ και έγινε χωματερή στη Λαϊκή Αγορά. Δείτε το σας παρακαλώ. 20 Μαρτίου του 23. Χωματερή στις Μπενίτσες. Εκεί που σήμερα και παρουσίασε και ο Sky. Είναι και σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή σε αυτό το σημείο, σε ένα χώρο πάρκινγκ, εκεί που γυρίζει το λεωφορείο στην Μπενίτσα, στο τέλος της Μπενίτσας, εκεί καλοί συμπολίτες φορτώνουν, ξεφορτώνουν ό,τι έχουν στα σπίτια τους, ό,τι έχουν στα ξενοδοχεία τους, στα καταλήματά τους και παρουσιάζεται αυτή την εικόνα, αυτό το σημείο. Βέβαια, είναι αυτό το σημείο. Τα παίρνουν ξανά το ίδιο. Πέρσι το είχαμε κάνει ρεπορτάζ. Πότε? Το Μάρτιο. Δεν υπήρχε τόση έτσι μεγάλο, δεν είχαμε κόσμο εδώ πέρα το Μάρτιο και όμως ήταν γεμάτο το σημείο. Και το είχαμε κάνει ρεπορτάζ. Αυτές είναι οι αλήθειες που δυστυχώς για την κυρία Ιντρέου είναι πολλές. Παρουσιάζαμε 6-7 από αυτές. Έχουμε κι άλλες. Τις φυλάμε. Λοιπόν, έχουμε πλούσιο αρχείο όσο για να μην θέλουμε. Γιατί κάνουν λοιπόν ζημιά στον τόπο μας? Ναι. Γιατί κάνουν ζημιά στον τόπο μας αυτές οι εικόνες? Γιατί θέλουν να κάνουν ζημιά μάλλον στον τόπο μας, πιο σωστά? Γιατί? Δηλαδή, για λίγα λεπτά δημοσιότητας η κυρία Ιντρέου βγήκε να πει, τι βγήκε να πει? Ότι ήταν καλύτερη η περίοδος η δική της? Την παρουσιάσαμε με εικόνες, με ρεπορτάζ. Με ρεπορτάζ, με δημοσιεύματα που έχουν πει στο φωτογραφίες. Και βεβαίως πρέπει να πω, και θα το πω, ο κύριος Ρεμέτης πήγαινε την επόμενη μέρα, τα καθάρισε και μάλιστα δεν μας μίλαγε για αυτό το λόγο, επειδή τα αναδεικνύαμε. Ακριβώς. Που ήταν αντιδήμαρχος καθαριότητα. Ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Ιντρέου, τι έχετε να πείτε για αυτές τις φωτογραφίες που βγήκατε δήθεν, δήθεν ότι η Κέρκυρα γέμισε σκουπίδια? Είναι τα ίδια σημεία που εσείς είχατε και εσείς πρόβλημα. Θέλετε να δώσετε και τα φώτα στον κύριο Πουλημένο? Μα εγώ ειλικρινά σκέφτομαι, ήσασταν, σας έκανα αντινομάρχη ο κύριος.